Αποχαιρετούμε σήμερα το κομμαντάτε Φιντέλ εδώ από την πλατεία της Επανάστασης, έτσι ακριβώς όπως αρμόζει σε αυτόν τον μεγάλο επαναστάτη του 20ου αιώνα. Αποχαιρετούμε ένα παγκόσμιο σύμβολο αγώνα και αντίστασης που με το παράδειγμά του ενέπνευσε τους αγώνες των λαών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τους αγώνες για ανεξαρτησία, ελευθερία, δικαιοσύνη και αξιοπρέπεια. Αποχαιρετούμε τον Φιντέλ των φτωχών, των καταπιεσμένων, των ανυπότακτων. Τον δικό σας Φιντέλ, τον δικό μας Φιντέλ. Τον Φιντέλ που ανήκει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τον Φιντέλ που ανήκει στην ιστορία. Είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε μια τόσο ιστορική στιγμή εκπροσωπώντας τον ελληνικό λαό. Έναν λαό που ζει σε μια μακρινή σε εσάς γωνιά του πλανήτη, μα βρίσκεται ταυτόχρονα τόσο κοντά στις αξίες και στα ιδανικά για τα οποία κι εσείς παλέψατε και παλεύετε. Γιατί όπως ο κουβανικός, έτσι και ο ελληνικός λαός δεν δίστασε σε κρίσιμες στιγμές της ιστορίας να σηκώσει το ανάστημά του και να παλέψει κόντρα σε ισχυρούς και παντοδύναμους αντίπαλους για να διεκδικήσει την ελευθερία του και την ανεξαρτησία του, την αξιοπρέπειά του και το δίκιο του. Ελευθερία ή θάνατος ήταν το σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. Πάτρια ο Μουέρτε ήταν το σύνθημα της Κουβανικής Επανάστασης το 1959. Στα χνάρια του Σιμών Μπολίβαρ και του Χωσέ Μαρτί, παρέα με τον Τσέ, ο Φιντέλ μετέτρεψε την Κούβα σε ένα παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης και αξιοπρέπειας. Και αφήνει πίσω πολύτιμη κληρονομιά στον κουβανικό λαό, στην παιδεία, στην εξάλληψη του αναλφαβητισμού, στην υγεία, στο επίπεδο των επιστημών και του πολιτισμού. Αλλά αφήνει και πολύτιμη κληρονομιά σε όλους τους λαούς, γιατί ενέπνευσε πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές στη Λατινική Αμερική και έθεσε τις βάσεις για μια νέα δυναμική εποχή περιφερειακής ολοκλήρωσης, για την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία της Κούβας με τη Δύση. Η Κούβα του Φιντέλ όμως μας έμαθε και ότι ο δρόμος προς το σοσιαλισμό δεν είναι ανθόσπαρτος. Έχει δυσκολίες, έχει υποχωρήσεις, έχει σκαμπανεβάσματα. Μάθαμε και από τα κατορθώματα αλλά και από τις αδυναμίες του. Μας έμαθε ότι η μάχη για τον κοινωνικό μετασχηματισμό είναι μια μάχη διαρκής και απαιτεί μεγάλες θυσίες, όπως αυτές που με ηρωισμό καταβάλλεται τα δύσκολα χρόνια του εμπάρκου που επιβλήθηκε στη χώρα σας ως διαρκής εκβιασμός και ως τιμωρία. Και μπορεί εμείς στην Ευρώπη να μην μπορούμε να φανταστούμε τις δυσκολίες που εσείς περάσατε. Έχουμε όμως και εμείς τους δικούς μας δυνάστες, την απάνθρωπη λογική των νόμων της αγοράς και του νεοφιλελευθερισμού. Και δίνουμε και εμείς από την μακρινή Ελλάδα τον δικό μας αγώνα για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και σε αυτόν τον αγώνα το παράδειγμα του Φιντέλ μας συντροφεύει και θα μας συντροφεύει για πάντα, στις νίκες και στις ήττες, στις ανατροπές και στους συμβιβασμούς. Ο Φιντέλ έφυγε από τη ζωή, αλλά θα βρίσκεται για πάντα στους μικρούς και μεγάλους αγώνες των λαών σε όλο τον πλανήτη, στη φλόγα της αντίστασης των καταπιεσμένων που διεκδικούν την αξιοπρέπειά τους, στη δύναμη όσων παλεύουν με πάθος να διεκδικήσουν το αδύνατο προκειμένου να πάψουν να ζουν το αδιανόητο, γυρνώντας έτσι τον τροχό της ιστορίας. Αντίο κομμαντάτε,
Hasta la victoria siempre. Adiós, comandante. Hasta la victoria siempre.